Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Απριλίου του 2016. Μπήκαμε στην τελική ευθεία προς το Πάσχα. Λίγες μόλις μέρες απέμεινα μέχρι το Πάσχα, 20 μέρες. 20 μέρες που όμως σηματοδοτούν πάρα πολλά για την πορεία της χώρας μας, καθώς τα πράγματα σε όλους τους τομείς είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που μέσα από τα social media, το facebook, μου στείλατε τις ευχέ σα για τα χθεσινά μου γενέθλια. Πήρα χιλιάδες μηνύματα από φίλες και φίλους α, οι οποίοι μου δείχνουν πολύ μεγάλη αγάπη και εκτίμηση και αυτό μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω για τα γενέθλια μου χθες. Δεν θα σας πω πώς χρόνο να έγινα. Το 1959 γεννήθηκα, έκλεισα τα 57. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι 30 χρόνια δημοσιογράφος. Φέτος κλείνω 30 χρόνια στη δημοσιογραφία. Ε, τι να σας πω φίλε και φίλοι. Τα χρόνια πέρασαν και περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Το δυστύχημα είναι ότι για όλους εμάς που έχουμε πίσω μας μια εμπειρία ετών, διαπιστώνουμε ότι τα λάθη αυτά που και εγώ και που και εσείς και όλοι μας έχουμε κάνει, τα επαναλαμβάνουμε. Και η Ελλάδα μας, η αγαπημένη μας αυτή πατρίδα, βρίσκεται σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη φάση. Πάρα πολύ δύσκολη φάση. Στα 57 μου χρόνια που έχω περάσει από μικρό παιδί, από πολύ δύσκολες καταστάσεις, εγώ γεννήθηκα σε μια περιοχή που ήταν φτωχική, μικροαστική τα χρόνια εκείνα, στη δεκαετία του 60, στο Βίρονα. Α, σε ένα προσφυγικό σπίτι των παππούδων μου που είχαν έρθει πρόσφυγες από τη Σμύρνη γεννήθηκα. Και όλοι σας, λίγο πολύ ο ένας, λίγο πολύ ο άλλος, κάποιες παρόμοιες ε, εμπειρίες έχετε. Περάσαμε και δύσκολες και πολύ καλές εποχές, οι οποίες τα δικά μετά το 1981 ήταν τεχνητά εύκολες λόγω των δανεικών που εισέρευσαν σε αυτή τη χώρα. Και σήμερα περνάμε την μεγαλύτερη περιπέτεια που έχουμε περάσει στα δικά μας τα χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια που περνάμε εμεί οι Έλληνες. Χτες ένιωσα πάρα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ συναισθηματικά ωραία από τις ευχές τις δικές σας. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι μου στείλανε χρόνια πολλά με πολλή αγάπη. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Ακόμα και τώρα, εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Blue Sky παίρνουν άνθρωποι και μου εύχονται. Ε, σας ευχαριστώ θερμά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη δύναμη δίνετε σε έναν άνθρωπο όταν του δίνετε τις ευχές σας με τόση αγάπη και τόση εκτίμηση που τρέφετε στο πρόσωπό μου σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ θερμά. Σε αυτές τις εποχές που ζούμε, αυτή η κίνησή σας είναι ακόμα πιο σημαντική. Διότι, εάν δεν είμαστε ενωμένοι, εάν δεν νιώθουμε ένας για τον άλλον μια εκτίμηση και μια άλλο υποστήριξη, δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Και εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι θα τα καταφέρω χάρη σε εσά. Χάρη σε εσά. Είσαστε σπουδαίοι πράγματι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι πως είναι εύκολο. Αντιθέτω, είναι πάρα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Και πολλές φορές απογοητεύομαι γιατί αισθάνομαι περισσότερο από όλα ότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί στη χώρα μας. Και επιμένουμε σε λογικές οι οποίες είναι παρανοικές. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έχω πει κάθε επανάληψη για τους γιατρούς του ΕΣΥ που στη μεγάλη του πλειοψηφία οι γιατροί του ΕΣΥ δεν είναι φακελάκιδες, δεν είναι λαμόγια. Έτσι. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αρκετές. Αλλά οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που κάνουν σκληρά τη δουλειά τους και κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Το σύστημα υγείας καταραίει. Δεν υπάρχει καμία εμφωλία πως το σύστημα υγείας καταραίει. Τα νοσοκομεία υποχρηματοδοτούνται, τα φάρμακα είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρηματοδοτηθούν. Υπάρχει μια κατάσταση που όποιος πηγαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο σήμερα τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πολύ δύσκολη. Χθες όμως έγιναν και εκλογές. Έγιναν εκλογές στην ΕΙΝΑΠ. Στην Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών. Και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Διαβάζω ότι πρώτο βγήκε το ΚΚΕ. Δεύτερη η ανταρσία. Και τρίτος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κέρδισαν οι κομμουνιστικές οργανώσεις. Κέρδισαν τα κόμματα εκείνα που πρεσβεύουν ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Και αναρωτιέμαι, οι νοσοκομιακοί γιατροί κατά τεκμήριο, πιο μορφωμένοι, πιο ικανοί από τον μέσον όρο της κοινωνίας, δεν έχουν πάρει μυρωδιά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα δεν έχουν καταλάβει ότι αυτές οι κομμουνιστικές πολιτικές του κρατισμού και του λαϊκισμού είναι αυτές που μας οδήγησαν στα σημερινά χάλια. Δεν το έχουν καταλάβει. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν το έχει καταλάβει πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού σήμερα. Και βλέπουμε μια κοινωνία, και τη βλέπουμε παντού, μια κοινωνία στην οποία επικρατεί η βία, η αντιπαλότητα, ο διχασμός, Δυστυχώς φοβάμαι και φοβάμαι βασίμως ότι η Ελλάδα βρίσκεται να αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Επικρατούν ακραίες φωνές. Ακραίες φωνές που επιδιώκουν τον διχασμό. Που επιδιώκουν αυτή την κατάντια που σήμερα βιώνουμε σε όλους τους τομείς της χώρας μας. Αυτό είναι που μου ανησυχεί πολύ περισσότερο από την οικονομική κρίση. Έχω πει και άλλοτε ότι αν το πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν μόνο οικονομικό, θα βρίσκαμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Όλες οι χώρες περνάνε από οικονομικές κρίσεις, πάνω, κάτω. Έτσι πάει η οικονομία. Στην Ελλάδα όμως φοβάμαι ότι το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Είναι πολύ βαθύτερο. Είναι πολύ δυσκολότερο και πολύ πιο σύνθετο. Γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια όλα τα ελαττώματα της φυλής μας. Η ακρότητα επικρατεί. Βλέπουμε ανθρώπους έτοιμους να σκοτωθούν. Βλέπουμε ανθρώπους έτοιμους που στο όνομα της διαφωνίας τους είναι έτοιμοι να πλακωθούν στο ξύλο. Βλέπουμε να διατυπώνονται ακραίες απόψεις και κάποιοι να νομίζουν ότι μπορούμε με κάποιο μαγικό τρόπο που μας υπόσχονται όλοι αυτοί οι οποίοι μας λένε ψέματα, ότι θα επιστρέψουμε σε ένα καθεστώς ευμάριας χωρίς να κάνουμε τίποτα απολύτως. Εγώ έχω δεσμευθεί ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή και από όπου και αν εμφανίζομαι θα σας λέω τα πράγματα όπως είναι. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι. Δεν υπάρχει τρόπος να γυρίσουμε στην πρώτη 2010 κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο. Κανένα απολύτω. Εκεί δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Έχουμε δύο επιλογέ. Ή να συνεχίσουμε στην καταστροφική πορεία που ακολουθούμε σήμερα. Ή να προσπαθήσουμε κάπω να φτιάξουμε τα πράγματα, δημιουργώντα στην Ελλάδα με πολύ κόπο, με πολλέ δυσκολίε, και ξανά την οικονομική ανάπτυξη, ξανά να δημιουργήσουμε πλούτο. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν θα γίνει με μαγικό τρόπο. Θα είναι πολύ επώδυνη η διαδικασία, η ανηφορική διαδικασία που έχουμε να ακολουθήσουμε πλέον. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να το συνειδητοποιήσουμε, να το καταλάβουμε. Αλλά απλές αλήθειες, ακόμα σε αυτή τη χώρα, δεν θέλουμε να ακούσουμε. Νομίζουμε ότι αν έρθουν η ανταρσία, θα έρθει η ανταρσία στην εξουσία, θα μας δώσει χρήματα από πού. Νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποια χρήματα κρυμμένα κάπου που θα τα πάρουμε και θα ξαναζήσουμε όπως ζούσαμε. Και θα διορίζουμε στο δημόσιο και θα δίνουμε μεγάλες συντάξεις και μεγάλους μισθούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Οι συντάξεις αυτές που παίρνουμε σήμερα θα μειωθούν και άλλο. Το ξέρω ότι δεν ευχάριστο αυτό που σας λέω. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Οι μισθοί που παίρνουν οι δημόσιοι πάλι σήμερα θα μειωθούν κι άλλο. Το ξέρω ότι δεν ευχάριστο αυτό που σας λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αλήθειες ή όχι. Η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, έχει ως μοναδικό του έσοδο πλέον μόνον τους φόρους και τις εισφορές που πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας. Τίποτε άλλο. Εάν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να πληρώνουν εισφορές, το ΙΚΑ θα καταρρεύσει. Εάν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίε που να είναι σε θέση να πληρώνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο, το κράτος θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να συντηρηθεί. Και ούτε υπάρχουν εκείνοι πλούσιοι, τους οποίους θα πάρουμε δίθεν την περιουσία, τα μονοπόλια που λέει το ΚΚΕ και θα αποκτήσουμε χρήματα. Δεν υπάρχουν, όλοι φεύγουν. Σήμερα που μιλάμε, όλε οι επιχειρήσει θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Και οι πλούσιοι που υπήρχαν έχουν φύγει, έχουν βγάλει τα λεφτά του έξω. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν λεφτά. Και ξύνουμε, τρώμε τις άρκες και ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού. Για να μπορέσουμε ακόμα να ζούμε με έναν τρόπο ο οποίο συνεχώ, συνεχώ, συνεχώ φθήνει. Μειώνεται, πέφτει, καταραίει. Αυτό φοβάμαι ότι πάρα πολλοί συνέλληνες δεν το έχουν καταλάβει. Και ακόμα ελπίζουν σε μαγικούς τρόπους. Πέρσι, τον Ιανουάριο του 2015, ψηφίσαμε το μαγικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, που θα μας έδινε συντάξεις μεγάλες με 13η, 14η, 15η, 18η που θα μα έδινε ψηλού μισθού, που θα διόριζε στο δημόσιο, που θα μα έκανε συσάχθα που θα μα χάριζε τα χρέη στην εφορία και στο δημόσιο και, στο, και στις τράπεζες. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη γιατί δεν μπορούσε να συμβεί εκ των πραγμάτων. Γιατί δεν υπήρχε τρόπος για να συμβεί. Έλεγα και ήλπιζα ότι από αυτό το πάθημα που προστήκαμε πέρσι και το Γενάρη και το Σεπτέμβριο του 2015 όταν η πλειοψηφία των Ελλήνων, αυτοί που τον ψήφισαν, που ήταν περισσότεροι από του υπόλοιπους, ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα παραμύθια που μα έλεγε, πίστευα ότι θα υπήρχαν άνθρωποι που θα συνετιζόντουσαν από την απόφαση του αυτή και θα λέγανε: Όχι, τα παιδιά, δεν γίνεται με αυτή την πολιτική. Είναι σαφέ ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδου πολιτική. Μαγική, με μαγικό τρόπο να ξαναγίνουμε εκεί που έγιναν. Ότι θα μαθαίναμε από το πάθημά μα. Δυστυχώ, περιπτώσει όπω η χθεσινή τη ΕΙΝΑΠ με πήθη ότι από τα παθήματά μα κάποιοι Έλληνε δεν μαθαίνουν. Δεν μαθαίνουν. Και βρίσκουν προφάσει για να κάνουν αυτέ τι επιλογέ. Όπω μα οι άλλοι μα κατέστρεψαν, κυβερνούσαν 40 χρόνια και μα κατέστρεψαν. Ναι, εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή έχω πει πολλέ φορέ ε, τι ευθύνε των κομμάτων που μα. Ε, ε, τα προηγούμενα χρόνια. Πολλέ μεγάλε ευθύνε. Αλλά ποιε ήταν οι ευθύνε του, λέω και τι επαναλαμβάνω. Οι ευθύνε του ήταν ότι δανειζόντουσαν για να ζούμε σε μια τεχνητή ευημερία επί δεκαετίε. Αυτή ήταν η ευθύνη του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή ήταν και η ευθύνη του Κώστα Καραμαλή, ο οποίο ήταν ο τελευταίο πριν από την κρίση πρωθυπουργό τη χώρα. Δανειζόντουσαν για να ζούμε σε ψεύτικη ευμάρεια. Αυτή η περίοδος όμως πέρασαν επιστρεπτοί. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Καραμαλής στη συνείδηση πολλών εξημών παραμένουν πάρα πολύ ισχυροί. Γιατί. Γιατί μας έδωσαν πάρα πολλά χρήματα. Γιατί μοίρασαν πολλά χρήματα στον κόσμο. Αλλά ήταν χρήματα που δόθηκαν από δανεικά. Και τα δανεικά κάποια στιγμή τελειώνουν. Και όταν τελειώνουν τα δανεικά έρχεται μοιραία η καταστροφή. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα. Δεν μας έβαλαν στην μεγάλη περιπέτεια που ζούμε τώρα, στη μεγάλη δοκιμασία που ζούμε τώρα, ούτε τα μνημόνια, ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμείς καλέσαμε τα μνημόνια. Εμείς καλέσαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μας βοηθήσουν. Το κάνανε με λάθος τρόπο. Ενδεχομένως το κάναμε με λάθος τρόπο. Αλλά εμείς τους καλέσαμε. Σήμερα διαβάζω μια έρευνα ότι 63% των Ελλήνων θέλουν να φύγει το Διεθνές Ταμείο από το ελληνικό πρόγραμμα. Εάν φύγει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, θα καταρρεύσει όλο το πρόγραμμα. Και δεν θα έχουμε ούτε αυτά τα λίγα χρήματα που έχουμε για να συμπληρώνουμε την πληρωμή συντάξεων και μισθών. Ούτε αυτό το καταλαβαίνουμε. Πάρα πολύ εξημών. Εάν η Ελλάδα φύγει από το Δουνουτού και φύγει από την Ευρώπη, η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Θα σα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ίσω ίσως, ίσως κάποιο από εσά να σα κάνει να καταλάβετε τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν είναι δικά μου, τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνόλου του τραπεζικού συστήματος είναι 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κακό κάκιστα έδωσε 115 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια στο προηγούμενο διάστημα, πρώτο 2010. Αυτά τα χρήματα σήμερα δεν μπορεί να τα εισπράξει πίσω το ελληνικό, το ελληνικό, τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι, γι' αυτό και είναι και κόκκινα. Και εκ των πραγμάτων, ο αριθμός αυτών των μη εξυπηρετούμενων των κόκκινων δανείων αυξάνεται καθημερινά. Σήμερα είναι 115 δισεκατομμύρια. Πριν από ένα χρόνο ήταν 95. Άρα έχουν αυξηθεί κατά 20 δισεκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο, στον χρόνο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Διότι ο κόσμο δεν μπορεί να τα πληρώσει. Τι θα συμβεί όμως, και δεν θέλω να γίνει ο προφήτη αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θα συμβεί όμως εάν ο αριθμός των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπερβεί τον αριθ, το, το ποσό των καταθέσεων που υπάρχουν στι ελληνικέ τράπεζε. Το σύνολο των καταθέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ελληνικέ τράπεζε, και βαίνει αυτό ο αριθμό, είναι 121 δισεκατομμύρια. Είναι ζήτημα λίγου χρόνου τα κόκκινα δάνεια να υπερβούν τον αριθμό των ποσών των καταθέσεων. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Η χώρα θα καταρρεύσει. Το τραπεζικό σύστημα θα καταρρεύσει. Και θα υποχρεωθούν οι κυβερνώντε να κάνουν κούρεμα καταθέσεων. Δεν υπάρχουν άλλοι μαγικοί τρόποι. Αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα υπάρχει, υπολειτουργεί όπω λειτουργεί, άθλια. Μόνο και μόνο χάρη στον ELA, τον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας που μας συντηρεί ως τράπεζες ελληνικές. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν χρήματα στις τράπεζες. Ακόμα και αν ανοίξουμε όλα τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών δεν θα βρούμε τίποτα. Σκόρος θα μας φάει. Οι αράχνες θα μας φάει να μπούμε στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών. Δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό φοβάμαι ότι πάρα πάρα πολλοί Έλληνες δεν το έχουν καταλάβει. Κι όμω είναι μια απλή αλήθεια. Που δεν χρειάζεται να είσαι ούτε μαθηματικό, ούτε πολιτικό, ούτε ιδιοφυλία για να το καταλάβει. Κοινή λογική να έχει. Να βάζει λίγο το μυαλό σου να σκέπτεται. Αυτό προσπαθώ να σα πω και να κάνω. Και αυτά δεν είναι δικά μου στοιχεία. Δεν είναι στοιχεία που εφευρίσκω εγώ. Είναι τα επίσημα στοιχεία τη Τράπεζα τη Ελλάδα. Το τραπεζικό σύστημα, ό,τι και αν λέτε και ό,τι και αν ακούτε. Είναι υποκατάρρευση. Υποκατάρρευση. Έχει ήδη καταρρεύσει. Με τεχνητές αναπνοές συντηρείται, υποσυντηρείται στην Εντατική. Μιλάμε τώρα πώς θα δώσουν τα ε, κόκκινα δάνεια σε αυτά τα κοράκια των διεθνών αγορών, στα διεθνή funds, τα οποία θα μας θα οδηγήσουν. Δεν, δεν ξέρω αν θα λύσουν το πρόβλημα. Φυσικά και δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Δεν υπάρχει τρόπος να λυθεί. Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Θα δώσουν κάποια από αυτά τα δάνεια, κάπω για να εξηγειάνουν τους συλλογισμού τους στις τράπεζες αλλά το αποτέλεσμα από αυτή τη μεταφορά θα είναι ότι θα καταρρεύσει οριστικά η αγορά κινήτων. Διότι ε, τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια που θα πάρουν τα ξένα κοράκια θα είναι ξένα και δαπά, Θα είναι και ελληνικέ εταιρείε που θα πάρουν τέτοια δάνεια, θα είναι εν άρα θα πάνε να αρπάξουν. Την διοκτησία του πολίτη. Την διοκτησία που πλέον δεν είναι δική του. Διότι όταν έχει έναν ενυπόθηκο δάνειο και δεν μπορεί να το προπληρώσει το δάνειο, δεν μπορεί να έχει και διοκτησία. Αυτή είναι μια άλλη τραγική αλήθεια, την οποία και αυτή δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει. Όμω επειδή ο Έλληνα, όπω έχω πει κατά επανάληψη, είναι πολύ συνδεδεμένο με το ακίνητό του, κάθε προσπάθεια να του πάρει το ακίνητο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση. Και αυτό είναι ένας ακόμα επιπλέον φόβος μου, ότι μπορεί να έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση μέσα στους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, που θα γίνει αυτή η μεταφορά των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες που θέλουν να εξηγιάνουν τον ισολογισμό τους, γιατί αν δεν τον εξηγιάνουν, όχι πως θα λυθεί το πρόβλημα, κάπως θα τον φτιάξουν, τότε οι τράπεζες σε λίγες μήνες δεν θα υπάρχουν. Διότι αν τα κόκκινα δάνεια υπερβούν τις καταθέσεις, πάπαλα. Πάπαλα το σύστημα. Είναι πολύ απλό, όσο ταυτόχρονα και ε, σαφέστατο, αυτό ότι θα συμβεί. Αυτά σας τα άπα για να σας δώσω να καταλάβετε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σήμερα στη χώρα. Οι πολιτικοί, αυτοί που μας κυβερνούν, συνεχίζουν να λένε ψέματα. Συνεχίζουν να λένε ψέματα για δύο λόγους. Πρώτον, πρώτον λόγω κουτοπονιριάς. Γιατί είναι κουτοπώνυροι και νομίζουν ότι μπορούν να κορυδεύουν, να συνεχίζουν να κορυδεύουν τον κόσμο. Και μέχρι να ο τα έχουν καταφέρει, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταρρεύσει στη συνείδηση πάρα πολλών συμπολιτών μα. Ιδίω συμπολιτών μα που είναι είτε συνταξιούχοι είτε δημόσιοι υπάλληλοι, εκείνοι που δεν έχουν δει. Την επιδείνωση, τη μεγάλη επιδείνωση που υπάρχει στην πραγματική οικονομία του τελευταίου μήνε, γιατί δεν την βιώνουν, γιατί συνεχίζουν ακόμα την κουτσουρεμένη σύνταξή του και τον κουτσουρεμένο μισθό του να του παίρνουν, δεν έχουν ακόμα καταρρεύσει. Και ακόμα ελπίζουμε, διότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ότι θα συμβεί αυτό που έλεγε όλοι αυτοί οι ανεγκέφαλοι που μας κυβερνούν, όπως ο κύριος Καμένος, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι τον Πάσχα, δηλαδή σε 20 μέρες από σήμερα, θα βγούμε από τα μνημόνια, θα βγούμε από την κρίση και θα αρχίσουμε να τρώμε χρυσά κουτάλια. Όλα αυτά είναι ψέματα. Όλα αυτά που σα λέει ο κύριο Καμένο, ο κύριο Τσίπρα, ο κύριο Τσακαλώτο, ο κύριο Φλαμπουράρη, ο ένα και ο άλλο κύριο που μα κυβερνά, είναι ψέματα. Δεν πρόκειται να ανακάμψει η οικονομία προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα τεχνητό κλίμα το οποίο δεν είναι πραγματικό. Θα προσπαθήσουν να κατασκευάσουν ένα success story εάν και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και αν και εφόσον έρθουν τα χρήματα της αξιολόγηση, που κάποια εξ αυτών θα πέσουν στην αγορά υπό τη μορφή πληρωμή των προμηθευτών του ελληνικού δημοσίου για να δημιουργήσουν ένα τεχνητό success story χειρότερο από αυτό που είχε δημιουργήσει ο Σαμαράς πριν από ένα-δύο χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει σωτηρία για την οικονομία όσο συνεχίζουμε στην ίδια πορεία που ακολουθούμε. Που είναι η πορεία που μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον κρεμό. Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αλλάξουμε. Υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες που μπορούν να μας αλλάξουν. Τα φώτα μας θα αλλάζουν ήδη να αλλάξουμε πορεία. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Προσωπικά έχω σε εκτίμηση τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δεν ξέρω όμως αν η Νέα Δημοκρατία έχει την δύναμη να δώσει αλλαγή πορεία στον τόπο. Προσωπικά ο Κυριάκο Μητσοτάκη ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχουν αυτή την πρόθεση. Και εύχομαι να τα καταφέρουν όταν αναλάβουν την εξουσία. Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρο πάλι. Δεν ξέρω αν έχουν τη δύναμη αυτή και τη δυνατότητα, γιατί ο κόσμος ή ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ακόμα δεν έχει αντιληφθεί σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Μου λένε πολλοί, γιατί δεν τα λες λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Γιατί δεν είναι, σου απαντώ. Γιατί δεν είναι. Είμαι αισιόδοξο υπό την έννοια ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν να αλλάξουμε. Αλλά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε να αλλάξουμε. Αυτά που βλέπω να γίνονται καθημερινά στον τόπο είναι κομικοτραγικά. Αν ήμουν απ' έξω θα ήταν κομικά, επειδή με μέσα είναι τραγικά. Επειδή ζω και εγώ και υφίσταμαι τις συνέπειες αυτού που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, είναι τραγικό για την οικογένειά μου, για την πατρίδα μου, για τους φίλους μου, για την κοινωνία μας. Θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα σχετικό. Χτες Είχα προσκληθεί από του συναδέλφου, τον Δημήτρη Τάκη και τον Ιωδάνη τον Χασαπόπουλο, στην εκπομπή που κάνουν κάθε Σαββατοκύριακο το πρωί στο ΜΕΚΑ. Στην χθεσινή εκπομπή, μαζί με μένα, έχει προσκληθεί και ο Υπουργό Εμπορική Ναυτιλία, ο κύριο Δρίτσα. Τον είδατε τον κύριο Θοδωρή Δρίτσα χθε. Πάρα πολύ τον είδαν, ήταν και πρώτο θέμα στι ειδήσει. Τα είδατε την εικόνα από την χθεσινή εκπομπή, στην οποία συμμετείχα κι εγώ. Είδατε έναν Δρίτσα ο οποίο παρέπε. Έλεγε πράγματα που δεν στέκονταν σε καμία λογική, σε καμία πραγματικότητα. Το δυστύχημα είναι ότι τον κύριο Δρίτσα, επειδή τον γνωρίζω και αυτόν χρόνια, δεν είναι καινούριο πολιτικό ο κύριο Δρίτσα, πολλά χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Το δυστύχημα είναι ότι ο κύριο Δρίτσα αυτά που έλεγε τα πίστευε. Πίστευε ότι δεν πουλήθηκε το λιμάνι του Πειραιά του Κινέζου. Και πίστευε ότι η συμφωνία που γίνεται είναι καλύτερη από αυτή που υπήρχε και πίστευε ότι α, μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του λιμανιού. Ο κύριος Ρίτσας ζει σε έναν δικό του κόσμο, ο οποίος παίρνει πλέον τις διαστάσεις της σχιζοφρένιας, που καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχει. Ζουν σε έναν δικό τους παράλογο κόσμο αυτοί που μας κυβερνούν. Κατά τη γνώμη μου, σωστά δόθηκε το λιμάνι του Πειραιά στους Κινέζους. Τώρα μπορού, μπορεί το λιμάνι αυτό να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο από ότι αν ήταν στον κρατικοδίαιτο ΟΛΠ, που τον ήλεχαν τα διάφορα συμφέροντα των διαφόρων συντεχνιών και των διαφόρων ομάδων. Το λιμάνι του Πειραιά μπορεί να αφήσει πολύ μεγαλύτερα έσοδα και για την ελληνική οικονομία και γενικότερα να αναπτύξει το ελληνικό εμπόριο. Υπό τους Κινέζους. Ο κύριο Δημήτρη όμω δεν το πιστεύει. Και ακόμα κατασκευάζει, έχει στο μυαλό του αντιλήψει που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα έβαλε ακόμα και με τον πρόεδρο του Ταϊπέδ, τον κύριο Πιτσιόρλα, ο οποίο ο κύριο Πιτσιόλα ήταν σύντροφό του και παραμένει σύντροφό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το διόρισε τον κύριο Πιτσιόρλα ούτε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ούτε οι δανειστέ, ούτε κανεί άλλο. Η κυβέρνηση, ο κύριο Αλέξη Τσίπρα προσωπικά διόρισε τον κύριο Πιτσιόλα πρόεδρο του Ταϊπέδ. Και όμω. Ο κύριο Ρίτσα και ο κύριο Σπίρτζη προχθέ, ο υπουργό μεταφορών, τα βάλαμε τον κύριο Πιτσιόλα. Λε, ότι είναι δύο διαφορετικέ καταστάσει, η ίδια κατάσταση είναι. Απλώ τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε μια σχιζοφρένεια. Πρέπει να υλοποιήσουν κάποιε πολιτικέ, οι οποίε λένε ότι δεν τι πιστεύουν, και ταυτόχρονα το υλοποιούν αυτέ τι πολιτικέ, τι τις καταδικάζουν, τι αφορίζουν. Και πρέπει να βρίσκουμε πάντα κάποιον κακό, ο οποίος μας οδηγεί σε αυτές τις αποφάσεις. Τώρα έχουμε βρει ως κακό τέτοιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και, και, πάλι. Πέρσι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν έλεγε για κούρεμα του ελληνικού χρέους ήταν καλό. Φέτος είναι και πάλι κακό. Και έχει κατασκευαστεί μια ιστορία, η οποία έχει γίνει μεθοδευμένα από το Μέγαρο Μαξίμ, να εμφανιστούν ως κακοί το δούνο του. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Διότι αν έλεγε ότι διώχναμε το Δούνο του και ότι ήταν πιο εύκολη διαπραγμάτευση με του υπόλοιπου δανειστέ, τότε θα έλεγα α το κάνανε. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, το Δούνο του άλλαξε και στάση. Δεν είναι πλέον υπέρ του κουρέματο του χρέου. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Κατά συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα η κυρία Μέρκελ με την κυρία Λαγκάρτ, συ, 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 συμφώνησαν σε αυτά που δεν θέλαμε να συμφωνήσουν. Συμφώνησαν πρώτον στο ότι δεν πρόκειται να φύγει το δούνο του από το πρόγραμμα το ελληνικό και το δεύτερο που συμφώνησε πλέον το Διεθνές Δημοσματικό Ταμείο συμφώνησε η κυρία Λαγκάρη είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Ζητάει ελάφρυνση του χρέους αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελε μέχρι τώρα, δηλαδή με κούρεμα, αλλά με τον τρόπο που θέλουν οι Γερμανοί, που είναι με ε, αύξηση του, ε, τον, α, του χρόνου αποπληρωμής των δανείων και με μείωση των επιτοκίων. Που ναι είναι μια ελάφρυνση, αλλά δεν είναι μια καθοριστική, μια αποφασιστική ελάφρυνση του χρέους του ώστε να λέμε ότι έχουμε τις δυνατότητες στο μέλλον να το αποπληρώσουμε ποτέ αυτό το χρέος. Η δική μου γνώμη είναι... Ότι αν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, ακόμα και αν γίνει αυτή η ελάφρυνση που πλέον όλοι οι θεσμοί, όλοι οι δανειστές συμφωνούν, δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ το πρόβλημα του χρέους στην Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και ο λόγος είναι ότι η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται και ούτε πρόκειται να αναπτυχθεί. Και δεν θα αναπτυχθεί διότι υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κολλήματα. Κολλήματα που προέρχονται, είτε από την κουτοπονηριά είτε από την ιδεολειψία αυτών που μας κυβερνούν και που οδηγούν στην υπανάπτυξη και στην γενικευμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Εν όψη μάλιστα και τη αξιολόγηση, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά το γεγονό ότι κάθε μέρα μα λένε ότι καταλήγουν σε συμφωνία με του δανειστέ. Κάθε μέρα, κάθε μέρα καταλήγουν σε συμφωνία. Και περνάνε οι μέρε και δεν καταλήγουν. Και αύριο θα φύγουν αυτοί. Και δεν θα έχουμε καταλήξει πάλι σε συμφωνία πάλι δεν θα έχουν καταλήξει συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα πάρουν κάποιο έγγραφο που θα λέει κάποιε ευγενικά πράγματα, αλλά συμφωνία που θα οδηγήσει στην αξιολόγηση και στην εκταμείευση των χρημάτων, πάλι δεν θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Πάλι δεν θα γίνει. Μπορεί να γίνει το Πάσχα, μπορεί να μην γίνει. Μπορεί να πάμε και αργότερα. Και τον Ιούλιο, αν μπει ο Ιούλιο, η χώρα θα βρεθεί πάλι με το ένα πόδι στη χροκοπία. Για τον Ιούλιο είναι μεγάλε πληρωμές που πρέπει να γίνουν τον χρεών μας. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα στο ελληνικό θησοβροφυλάκιο που είναι άδειο. Αράχνας έχει πιάσει. Και τότε τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εξαιρετικά δύσκολα. Τα λέω αυτά τα πράγματα και τα λέω με, κάθε, με πόνο ψυχής. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ σας υποσχέθηκα να σας λέω την αλήθεια σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω αν είδατε, Στη χθεσινή εκπομπή στο ΜΕΓΑ την πρωινή στην οποία συμμετείχα, δεν ξέρω αν είδατε, και μια άλλη ιστορία που για μένα είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρή. Αυτού του ζευγαριού των ηλικιωμένων ανθρώπων, των συνταξιούχων, των χαμηλοσυνταξιούχων που ζουν σε ένα κληρονομημένο ακίνητο στο ψυχικό. Σε ένα σπίτι το οποίο καταραίει, που ήταν το 1947 χτισμένο, το 1947, το οποίο οι άνθρωποι αυτοί που το κληρονόμησαν δεν μπορούν να το συντηρήσουν πλέον παίρνουν μια σύνταξη, μια σύνταξη του ΙΚΑ. Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μπήκε αυτός ο παρανοϊκός φόρος, αυτός ο κομμουνιστικός φόρος όπως τον έχω α, α, ονομάσει, διότι οδηγεί στη δίμευση της ιδιωτικής περιουσίας, της ατομικής ιδιοκτησίας, υποχρεούνται κάθε χρόνο να πληρώνουν περίπου 20 με 30 χιλιάδες φόρο, ένφια. Δεν μπορούν να τον πληρώσουν. Προφανώς, όταν τα εισοδήματά τους είναι πολύ χαμηλότερα, πώς θα πληρώσουν. Ούτε μπορούν να το πουλήσουν αυτό το σπίτι γιατί δεν υπάρχει αγορά κινήτων αυτή τη στιγμή. Και έτσι που οδηγούνται στη δίμευση αυτού του σπιτιού από την εφορία. Δεν είναι μοναδική περίπτωση αυτού του ζευγαριού από το ψυχικό που υφίσταται αυτές οι συνέπειες. Πάρα πάρα πολλοί συμπολίτε μας που προσπαθούν να πληρώσουν αυτό το χαράτσι, το υπερβολικό χαράτσι στα τα, δεν μπορούν να το πληρώσουν. Και οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή την οικονομική. Μέχρι τώρα, κάποιοι πλήρωναν ή προσπαθούσαν να πληρώσουν. Με κάποιο τρόπο είχαν κάποιε οικονομίε, κάποιοι προσπαθούσαν να το καλύψουν με κάποιον άλλο τρόπο, μεταθέταν τι πληρωμές. Τώρα όμω τελειώσαν και, τα οικονομί... και οι οικονομίε, τελειώσαν και τα κόλπα, τα τεχνάσματα για να πληρώνει. Τώρα θα βρεθούν ενώπιοι ενωπή με τη σκληρή πραγματικότητα που είναι η κατασχέσεις του ελληνικού δημοσίου. Και ταυτόχρονα αν έχουν μάλιστα έναν υπόθηκα τα δάνειά τους, και αν έχουν δάνεια στις τράπεζες ενυπόθηκα, θα βρεθούν ενώπιοι ενωπείς με την κατάσχεση που δεν θα κάνουν μόνο οι ελληνικές τράπεζες. Πέραν αυτού θα κάνουν και τα κερδοσκοπικά φαντς, τα εισχωρικερδικά μάλλον φαντς, τα κοράκια που θα έρθουν να πάρουν τα κόκκινα δάνεια και θα εκβιάζουν τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία οδηγούμαστε μια πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δυσάρεστη. Είμαι όμως μια πραγματικότητα την οποία πρέπει επιτέλους να τη δούμε κατάματα αν θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν εύκολοι τρόποι για να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν μόνο δύσκολοι τρόποι. Αλλά αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία που μας έχουν καταδικάσει ο Τσίπρας, ο Καμένας, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, τότε η χώρα αυτή είναι μεταβεβαιότητας κατεστραμμένη. Θα γίνει τίποτα, θα αλλάξει. Με ρωτούν πάλι ένα σωρό κόσμο καθημερινά. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο. Δεν μπορώ να πω. Επαναλαμβάνω ότι ελπίζω ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση αυτή θα φύγει και θα είναι μια άλλη κυβέρνηση με άλλη κατεύθυνση και με άλλη νοοτροπία. Αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι θα γίνει. Και δεν, ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Μέχρι τότε. Και εφόσον ο κύριος Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μας είπε ότι θέλει το ΣΥΡΙΖΑ 8 με 10 χρόνια για να υλοποιήσει το σχέδιό του, άρα για ποιο είναι αυτό το σχέδιο, η χώρα αυτή θα μείνει από καΐδια. Το ξέρω ότι δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Το ξέρω ότι είναι απεσιόδοξο αυτό που σας λέω. Αλλά είναι ρεαλιστικό. Δεν υπάρχουν αισιόδοξα και απεσιόδοξα. Υπάρχουν ρεαλιστικά και μη ρεαλιστικά. Αυτό που σας λέω είναι πραγματικότητα. Αυτό που σας λέει ο κύριος Δραγασάκης είναι το ψέμα. Ασφαλώς είναι πιο ωραίο να ακούς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να λες θα πάρω 13 σύνταξη, θα πάρω και 14. Θα διορίσω τα παιδιά μου στο δημόσιο, θα αυξηθούν οι μυστικέ συντάξει. Ε, δεν πρόκειται να γίνει Το ξέρω ότι είναι πιο ωραίο να ακούτε αυτό. Αλλά εσεί επιτέλου, εσεί οι ψηφοφόροι, πρέπει να επιλέξετε ποιον θέλετε να ακούτε και ποιον θέλετε να ψηφίσετε. Θέλετε να ακούτε αυτόν που σα λέει ψέματα ή αυτόν που σα λέει αλήθειε. Η επιλογή είναι δική σα. Εγώ. Δεσμεύτηκα ότι θα σα λέω αλήθειε. Το ξέρω ότι αυτό έχει κόπο, κόστος. Κόστο. Έχει κόστο. Θα προτιμήσετε να γυρίσετε τώρα την εκπομπή, να δείτε κάποιον άλλον που θα σα πει ψέματα, γιατί αυτό σα κάνει να αισθάνεστε καλύτερα. Αλλά όταν έρχονται οι λογαριασμοί τη εφορία, τη ΔΕΗ που θα είναι 23% ΦΠΑ πλέον, τη ΕΙΔΑ που θα είναι 23% ΦΠΑ, όσο και αν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα, δεν μπορούμε να κρυφτούμε από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα θα μας πιάσει κάποια στιγμή. Και αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Και το αδιέξοδο μεγαλώνει. Μεγαλώνει καθημερινά. Σας έδωσα ένα παράδειγμα με την οικονομία η οποία δεν οδηγείται πουθενά. Είδατε τι έγινε με την διαπραγμάτευση, η οποία ακόμα μακροσκελής, σκηνοτενή, δεν οδηγεί πουθενά και όλε οι αποφάσει εκεί που θα καταλήξουν θα είναι εκεί που τελικά φοβάμαστε, στου υπερβολικού φόρου και στι υπερβολικέ επιβαρύνσει του κόσμου, χωρί ταυτόχρονα να γίνονται οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει που πρέπει να γίνουν στο ελληνικό δημόσιο, γιατί το ελληνικό δημόσιο είναι η αιτία του κακού. Το κράτο κατέρευσε, το κράτο χρεοκόπησε το 2010. Δεν χρεοκόπησε ο ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικό τομέα χρεοκόπησε εξαιτία τη χρεοκοπία του κράτου. Τα ασφαλιστικά ταμεία χρεοκόπησαν διότι δίνανε εύκολε και μεγάλε συντάξει σε πεντάριδες. Γι' αυτό χρεοκόπησε το ασφαλιστικό σύστημα. Θα μου πείτε, το έχω πει κατά επανάληψη αυτό και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Φταίει ο πενιντάρι που βγήκε στη σύνταξη. Φταίει ο 45 που βγήκε στη σύνταξη. Φταίει εκείνο που πήρε σύνταξη μεγαλύτερη από το μισθό που έπαιρνε. Όχι, δεν φταίνε Αυτή Αυτοί, αυτοί εφ... πήραν εφ... εφαρμόσει και ο Δεν, δεν κάναν κάποια πάτη, δεν κάναν κάποια κομπίνα. Το κακό είναι, και εκεί πρέπει να δώσουμε τι ευθύνε στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτοί οι νόμοι ψηφίστηκαν από του από τους βουλευτέ του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, επειδή πίεζαν κάποιοι ψηφοφόροι του την ο νόμο ίσχυε. Και εγώ αν ήμουνα στη θέση αυτού που μπορούσε να βγει στη σύνταξη με ψηλότερο μισθό από ό,τι έπαιρνε, με σύνταξη ψηλότερη, θα βγαίνει και εγώ στις 45 Θα ήμουν τώρα συνταξιούχο. Και θα ζούσα μια χαρά. Και θα διαμαρτυρόμουν επειδή τώρα μου περικόπτεται η σύνταξη. Αλλά όμω. Ήμ... δεν θα είχα κάνει κάποιο παράδειγμα, δεν θα είχα κάνει κάτι κακό. Έτσι. Δεν θα φταίγα εγώ. Αν έπαιρνα εγώ εφάπαξ 200.000 ευρώ, όπω πήραν πολλοί, κυρίω από το δημόσιο, την περίοδο την προηγούμενη, γιατί να μην το πάρω, γιατί να μην το πάρω. Δεν έκανα κάτι κακό, δεν, θα έκανα κάτι παράνομο. Αυτό ήταν ο νόμο που ίσχυε. Ο νόμο ήταν λάθο όμω. Ο νόμος ήταν λάθος γιατί δεν λάβανε υπόψη του τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος που σήμερα κατέρευσε. Και σήμερα με έχουν πιάσει πάρα πολύ στον δρόμο. χθε το πρωί Ήμουνα στο, μετά την εκπομπή, πήγα στο Βίρονα. Με πιάνει ένα απλό άνθρωπο, συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίο μου λέει: Δεν λέτε τίποτα για το Ταμείο, για το, το Μετοχικό Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Εγώ το έχω πει του, είπα, αλλά θα το επαναλάβω μια και μου το ανέφερε, γιατί μου το έχουν πει και άλλοι. Το μετοχικό, υπάρχει ένα Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο έδινε ένα επικουρικό, μια επικουρική σύνταξη επιπλέον, ένα μέρισμα όπως το λέγανε, ουσιαστικά μια επικουρική σύνταξη, στους δημοσίους υπαλλήλους. Επειδή όμως το μετοχικό αυτό το ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων έχει καταρρέψει και δεν μπορεί πλέον να πληρώνει αυτή την, αυτό το μέρισμα, τώρα τι κούτο βρήκανε. Δεν το πληρώνουν κάθε μήνα, θα το πληρώνουν κάθε τρει μήνε. Και θα, αυτό που θα έρχεται θα είναι μειωμένο κατά 32%. θα το πληρώνουν κάθε τρει μήνε για να μην φαίνεται ότι έχει υποστεί την μείωση, αλλά δεν θα το παίρνουν κάθε μήνα. Θα το παίρνουν κάθε τρει μήνε. Τι να πω γι' αυτό. Να του πω ότι έχει άδικο του ανθρώπου. Όχι. Εκείνο βγήκε πιστεύοντα ότι θα παίρνει για όλη τη ζωή αυτό το μέρισμα. Αυτό έτσι πίστευε αυτό ο άνθρωπο, ο δημόσιο υπάλληλο. Και όπω όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που βγήκανε στη σύνταξη, αυτό πίστευαν. Αλλά τώρα του το περικόπτουν. Και του το περικόψουν και άλλο. Γιατί. Γιατί ουσιαστικά έχει καταρρεύσει έχει καταρρεύσει το, το, το μετοχικό ταμείο. Και δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Και δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για να τα αντικαταστήσουν. Δεν υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, ο μόνος τρόπος για να σωθούν οι συντάξεις από εδώ και πέρα είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Εάν δεν αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία σωστά και δεν υπάρχει παραγωγή πλούτου σε αυτή τη χώρα, στο να φορολογηθεί ο πλούτο. Και όχι το ακίνητο που δεν αποδίδει τίποτα, τότε η χώρα αυτή θα καταρρεύσει. Το επαναλαμβάνω για όσου θέλουν να το δουν έτσι. Εγώ προσωπικά, κυρίε και κύριοι, κατανοώ πάρα πολύ το μαρτύριο που περνούν σήμερα οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι που όχι μόνον καλούνται να ζήσουν από την κουτσουρεμένη σύνταξη που παίρνουν και που νιώθουν το άγχος ότι θα, ότι θα μειωθεί κι άλλο. Αλλά γιατί αυτοί οι συνταξιούχοι εδώ με παίρνουν μεγάλοι άνθρωποι και κλαίνε. Άνθρωποι 80-85 ετών οι οποίοι υποφέρουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα με τη σύνταξη που παίρνουν. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν την υποχρέωση την ηθική υποχρέωση. Λόγω της Αγάπη που νιώθουν για τα παιδιά του και τα εγγόνια του, να συντηρούν και τα άνεργα παιδιά του και τα άνεργα εγγόνια του. Αυτό συμβαίνει. Και του καταλαβαίνω αυτού του ανθρώπου. Με παίρνουν τηλέφωνο και κλαίνε. Αλλά του λέω, δυστυχώ και σε αυτού, είμαι υποχρεωμένο να πω την αλήθεια. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για να συνεχίσετε να παίρνετε αυτή την κουτσουρεμένη σύνταξη που πάρνετε. Θα μειωθεί κι άλλο νομοτελειακά, μοιραία θα μειωθεί κι άλλο. Ο μόνο τρόπο, ένα είναι ο τρόπο να καταπολεμήσουμε την ανεργία, ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και να καταπολεμήσουμε την ανεργία μόνο με ανάπτυξη ελληνική οικονομία, με επενδύσει. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι ο μόνο δρόμο. Εάν συνεχίσουμε έτσι όπω πάμε, σε λίγο δεν θα υπάρχουν καν συντάξει. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν καν συντάξει συνεχώς αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτό το φρίλερ που βλέπουμε τώρα, με το πόσο μειώνονται οι συντάξεις, πόσο θα μειωθούν, θα μειωθούν, θα παίζεται συνέχεια. Κάθε εξάμεινο, κάθε χρόνο. Ως που στο τέλος θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Διότι το σύστημα αυτό υποχρηματοδοτείται πλέον. Όπως υποχρηματοδοτούνται τα δημόσια σχολεία, όπως υποχρηματοδοτούνται τα δημόσια νοσοκομεία, Πηγαίνει όποιο έχει την ατυχία να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο σήμερα, τραβάει τα μαλλιά του. Η κατάσταση είναι εφιαλτική. Εφιαλτική. Και πηγαίνουν οι γιατροί του σε ΕΙΝΑΠ και ψηφίζουν το Κουκουέ, τον Ανταρσία και το ΣΥΡΙΖΑ. Λε και οι κομμουνιστέ θα του σώσουν. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει σήμερα Θα αλλάξουμε. Εγώ το εύχομαι. Προσωπικά εγώ το εύχομαι. Και γι' αυτό αγωνίζομαι κιόλα. Για να αλλάξουμε. Για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Να μην με παίρνει ο συνταξιούχο και να κλαίει. Γιατί δεν μπορεί να αγοράσει φαγητό για το παιδί του που είναι άνεργο. Να μην με σπαράζει η ψυχή μου για το αν θα έχουν τα παιδιά μου να φάνε και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Πήγα το πρωί, όπως το κάνω όταν έχω το χρόνο, στην λειτουργία επειδή πλησιάζει και το Πάσχα, μου θυμίζει και τα παιδικά μου χρόνια, γιατί εκεί πήγαινα το Πάσχα εκκλησία, στην Αγία Τριάδα στο Βίρονα. Δεν ξέρω, όσοι ξέρετε από την περιοχή αυτή, ίσως να την γνωρίζετε την Αγία Τριάδα. Είναι ένα από του παλιότερου ναού της περιοχής. Ένας ωραίος ναός. Πήγα λοιπόν στην Αγία Τριάδα στο Βύρονα και είδα εκεί τον κόσμο. Οι ιστορίες που μου οδηγήθηκαν ορισμένοι μου σπάραξαν την ψυχή. Περισσότεροι ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι τα φέρουν πολύ δύσκολα βόλτα πλέον. Και μου λένε τι θα απογίνουμε. Τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας που είναι άνεργα. Εγώ επιμένω και τους λέω. Δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις. Τα πράγματα θα πάνε δυσκολότερα. Και θα οδηγηθούν σε καταστροφή αν συνεχίσουμε έτσι. Υπάρχει μόνο μία ελπίδα. Να αλλάξουμε πορεία. Αυτό λέω. Μετά την Αγία Τριάδα κατέβηκα σε ένα εκλισάκι στο Βύρονα που λέγεται Άγιος Λάζαρος. Είναι η κεντρική πλέον πλατεία του Βύρονα. Εκεί αυτό το εκκλησάκι, πρωτού έρθουν οι πρόσφυγες του 1922, η μακαρίτσα γιαγιά μου, που ήταν Είχε έρθει από τη Μήλο που ήταν η καταγωγή τη και έμενε στο Παγκράτη, γιατί τότε δεν υπήρχε Βύρονα, δεν υπήρχε Σαριανή, δεν υπήρχε Μητό, δεν υπήρχε Ειλιούπολη. Περισσότερη Β' Αθηνών δεν υπήρχε τότε, πριν από το 22. Η μακαρίτσια γιαγιά μου λοιπόν που έμενε στο Παγκράτη, σε αυτό το εκκλησάκι που ήταν από τα λίγα κτίρια που υπήρχαν στον σημερινό Βύρονα, πήγαινε και το καθάριζε από τι κοπριέ που άφηναν τα πρόβατα στην περιοχή. Ήταν όλο με, με πρόβατα εκείνη την περιοχή. Ήταν κοριτσάκι τότε η γιαγιά μου, δηλαδή πριν από το 1922. Και αυτό, επειδή εκεί κοντά γεννήθηκα και εγώ, αυτό το εκκλησάκι, μικρό εκκλησάκι, ταπεινό εκκλησάκι, γιατί ήτανε ήταν εκείνη την εποχή. Αυτό το έχω έχουμε στην καρδιά μου. Εκεί δεν σα κρύβω ότι όταν πηγαίνω εκεί, επειδή μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, μου, θυμίζει, μου φέρνει στο νου μου τι διηγήσει των παππούδων μου και των γιαγιάδων μου, ε, με ηρεμεί. Έβγαιναν εκείνη την ώρα που κατέβηκα εγώ οι ηλικιωμένοι κατά βάση άνθρωποι που είχαν πάει να εκκλησιαστούν. Μάλιστα μια κυρία μου έκανε και το καλύτερο κοπλιμέντο που έχω ακούσει τελευταία. Μου είπανε Αδυνάτησε και δεν μπόρεσα να σα αναγνωρίσω. <laughs> σα ευχαριστώ. Όντω έχω χάσει κάποια κιλά. Δεν έχω χάσει αυτά που θέλω να χάσω, θα συνεχίσω. Αλλά, αλλά είμαι σε καλή πορεία, σε καλό δρόμο. Δύσκολο αλλά καλό δρόμο. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που με πλησίασαν δεν θέλουν να μάθουνε αν ε, ή όχι. Φυσικό το λόγο. θέλουν να μάθουνε τι θα υπογείουν. Και όχι θα απογείουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι μου λένε εμείς είμαστε στο τέλος του βίου μας. Εμείς τα φάγαμε τα ψωμιά μας. Έχουμε. Τα παιδιά μας θα απογείουν. Τα εγγόνια μας θα απογείουν. Αυτή είναι η αγωνία η δική μου. Γιατί και εγώ έχω μικρά παιδιά. Και κάθε μέρα δεν κοιμάμαι και ξυπνάω μέσα στη νύχτα σκεφτόμενος τι θα απογίνει η Ελισάβετ και ο Πέτρος. Δεν έχω εύκολες απαντήσεις. Δεν έχω εύκολες απαντήσεις. Πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία τα πράγματα θα γίνουν πολύ δυσκολότερα. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την πορεία. Ναι, μπορούμε. Φτάνει να το θέλουμε. Φτάνει να το θελήσουμε. Με κόπο, με δυσκολίε, τίποτα δεν θα μα έρθει εύκολα. Πρέπει να το κερδίσουμε. Τίποτα δεν θα μα δοθεί χαριστικά. Εμεί πρέπει να το πολεμήσουμε. Εμείς πρέπει να μοχθήσουμε για να το καταφέρουμε. Αλλά και η αλλαγή πορεία θα είναι επώδυνη αλλαγή πορεία. Αλλά μόνο με τον τρόπο που σα έχω περιγράψει μπορεί να ανακάμψει και πάλι η οικονομία. Μπορούν να βρουν δουλειά τα παιδιά μας. Μπορούν να βρουν σωστή εργασία τα παιδιά μας. Μπορούν να αποκτήσουν σωστή εκπαίδευση τα παιδιά μας. Όσο στην κυβέρνηση υπάρχουν φίλιδες που καταστρέφουν την εκπαίδευση, δεν πρόκειται ποτέ να ανακάμψει η εκπαίδευση. Όσο υπάρχουν βρίτσες οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πού βρίσκονται, και που απεχθάνονται τις επενδύσεις και νομίζουν ότι το κράτος με ένα μαγικό τρόπο θα δίνει δουλειά στους πολίτες, ενώ αυτό δεν ισχύει, η χώρα αυτή δεν θα ανακάμψει ποτέ. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική κατεύθυνση. Και αυτή την κατεύθυνση θα την κερδίσουμε με, το δικό μας, το, με δική μας προσπάθεια. Που είναι μια άλλη δημόσια διοίκηση. Μια εντελώς διαφορετική δημόσια διοίκηση. Με αυτή τη γραφειοκρατική και διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση που έχουμε σήμερα την αναποτελεσματική, η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Χρειάζονται μεγάλε βαρβάτε μεταρρυθμίσει στον δημόσιο τομέα. Με ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, με χαμηλού συντελεστέ που δεν θα ληστεύουν τον πολίτη που προσπαθεί. Τον επενδυτή που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα. Με ένα τραπεζικό σύστημα που δεν θα αποτελείται από κόκκινα δάνεια και μόνο. Αλλά με ένα υγιές τραπεζικό σύστημα που θα εξηγηθεί εκ βάθρων και θα μπορέσει να αποτελέσει αναπτυξιακό μηχανισμό της ελληνικής οικονομίας. Με μια δικαιοσύνη που θα απονέμεται ταχαίως και δίκαια. Γιατί σήμερα και η δικαιοσύνη νοσεί στην Ελλάδα. Όπως νοσούν όλοι οι θεσμοί. Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται κακά τα ψέματα σε βαθιά παρακμή. Εάν τα κάνουμε όλα αυτά, και αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε εμεί οι ίδιοι και να καταλήψουμε την αντιπαλότητα και τον, το διχασμό και δούμε το συμφέρον της πατρίδας μας, όχι το συμφέρον των κομμάτων, και όχι το συμφέρον των ιδεολογικών, αν καταλήψουμε τις ιδεολειψίες και προχωρήσουμε στον δημιουργικό τρόπο που μας διδάσκει η ίδια ιστορία μας, η ίδια η αρχαία ιστορία μας, τότε η Ελλάδα αυτή μπορεί να ανακάμψει. Αυτή η Ελλάδα μπορεί να ανακάμψει. Δύσκολα Επόδυνα, αλλά θα ανακάμψει. Στην άλλη περίπτωση, αν συνεχίσουμε εδώ που πηγαίνουμε, η Ελλάδα θα είναι στον κρεμό. Θα σέρνεται για δεκαετίε ολόκληρε. Και θα βλέπουμε δίπλα μα χώρε που μέχρι τώρα τι θεωρούσαμε χειρότερε από εμά, όπω είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, να ανεβαίνουν, να δημιουργούν, να πλουτίζουν. Και θα ντρεπόμαστε για την κατάτια τη δική μας. Εγώ αυτή την Ελλάδα τη θέλω. Την Ελλάδα που ντρέπεται, την Ελλάδα που νιώθει αναξιοπρεπή, την Ελλάδα που δεν είναι περήφανη για αυτό που είναι, εγώ αυτή την Ελλάδα δεν την αναγνωρίζω. Δεν είναι η Ελλάδα μου, δεν είναι η πατρίδα μου. Η δικιά μου η πατρίδα είναι η Ελλάδα που γέννησε κάποτε έναν πολύ μεγάλο πολιτισμό, έναν οικουμενικό πολιτισμό, η Ελλάδα που μόχθησε για να αποκτήσει μετά την Οθωμανική περίοδο την ανεξαρτησία της και να γίνει ένα νέο δημιουργικό κράτος. Αυτή την Ελλάδα θέλω, αυτή την Ελλάδα οραματίζομαι. Την Ελλάδα χωρίς διχασμούς, την Ελλάδα χωρίς βία, την Ελλάδα της δημιουργίας, του μόχθου, της συνείδησης. Μου λέει χτες μια κυρία άλλη στο βίωρο που με σταμάτησε. Ο πατέρας ήταν εκπαιδευτικός, η μάνα της ήταν εκπαιδευτικός. Και μου λέει παρόλο που πέραν τότε εκείνη την εποχή χαμηλέ αμοιβέ, όπω και παίρνουν τώρα οι εκπαιδευτικοί. Πάντα οι εκπαιδευτικοί παίρνουν χαμηλέ αμοιβέ. Αλλά είχαν αίσθηση του καθήκοντο. Είχαν καθήκον του να διδάξουν τα παιδιά του, τα παιδιά που είχαν υπό την ε, επίβλεψή του και να τα κάνουν καλύτερου πολίτε αυτή τη χώρα. Αυτή η Ελλάδα με έμπνεε. Η Ελλάδα της, του καθήκοντος, της αποστολής που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι γιατροί, οι δικηγόροι οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί. Γιατί και εμείς δεν υπάρχουμε για να υπηρετούμε τα δικά μας τα συμφέροντα. Υπάρχουμε για να υπηρετούμε την κοινωνία. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι τη δημοσιογραφία. Οι πολιτικοί και τα κόμματα δεν υπάρχουν για να υπηρετούν τα προσωπικά τους, τα κομματικά τους συμφέροντα. Υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα. Υπάρχουν για να υπηρετούν το λαό και την κοινωνία. Γι' αυτό υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να είναι το καθήκον μας. Έχουμε ξεχάσει την έννοια του καθήκοντος αυτή. Είναι καιρό να την ανακαλύψουμε και πάλι. Αυτή την Ελλάδα οραματίζομαι, αυτή την Ελλάδα θέλω να δημιουργήσουμε μαζί, φίλε και φίλοι. Και αυτή την Ελλάδα θα αγωνιστώ μέχρι τελευταία ρανίδα του αίματό μου για να την πετύχουν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Αλλά δεν πρόκειται να το βάλω και κάτω. Και με τη δική σα δύναμη, με τη δική σα δύναμη που μου δίνει ότι με παίρνετε τηλέφωνο κάθε μέρα και μου στέλνετε τα μηνύματά σα, σα ευχαριστώ εκ βάθου καρδία και θα συνεχίσω έτσι όλοι μαζί ενωμένοι σε μια γροφιά. Για μια Ελλάδα ισχυρή και περήφανη. Θα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.